Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό και φιλοσοφικό. Και δείτε, ανθίσαν πια τα δέντρα, βγάλανε φύλλα, το έδαφος βγάζει και άλλα χορταράκια, που ναι, δεν θυμίζει και τόσο καλοκαίρι, τουλάχιστον το εδαφόδιο χόρτο, αλλά αυτά δεν είναι γκαζόν που ξεραίνονται. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Μπαίνουμε στη θερινή περίοδο πλέον για τα καλά. Και από εδώ και πέρα θα έχουμε τέτοια ωραία φυσικά φόντο φιλοσοφίας όπως πάντα. Με ξέρεις το χειμώνα που όπως είδατε είχαμε κάποια άλλα background όπως video games. Αλλά τέλος πάντων. Σήμερα έχουμε βίντεο φιλοσοφίας όπως είδατε από τον τίτλο, τον οποίο δεν έχω σκεφτεί τώρα που κάνω το βίντεο ποιος είναι ακριβώς. Αλλά όπως είδατε από τον τίτλο που θα έχω βάλει στο μέλλον, θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα αγγίξουμε ανώτερης κλάσης επίπεδο. Θα αγγίξουμε πιο σοβαρά και ευαίσθητα θέματα, να το πω, ανάλογα πόσο βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, να μην τρώω πολύ χρόνο, θα πω αυτά για αρχή. Αυτό που θα αναλύσουμε είναι 100% βασισμένο σε κουβέντα που είχα κάνει με άτομο και η ιστορία ξεκινάει κάπως έτσι. Γιατί σκόλαμε στα ποντίκια! Γιατί σκόλαμε στα ποντίκια! Γιατί σκόλαμε στα ποντίκια! Γιατί συνεχώς μπαίνουν στο σπίτι μου, στην περιουσία μου, σκοτώνουν τα πουλιά μου, τρώνε τις τροφές τους. Υπάρχει και ένα όριο σε όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, φίλε. Ώστε έτσι, ε! Εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ! Εγώ είμαι ο κατάλληλος! Ο λύκος! Ο ακατάλληλος λύκος! Δεν με ενδιαφέρει, κύριε ακατάλληλε, ποιος είστε! Δεν με ενδιαφέρει! Τα ποντίκια είναι τοξικά πλάσματα. Μπαίνουν στον χώρο μου και σκοτώνουν με ασθένεια. Και φόνο. Δεν με ενδιαφέρει! Σκοτώνεις ποντίκια! Είσαι δολοφόνος! Τα ποντίκια είναι ωραία ζώα! Γιατί τα σκοτώνεις! Το γιατί σκοτώνω ποντίκια το είπα, είναι ξεκάθαρο. Άμα θες, άνοιξε μια κυκλοπαίδια, δες ντοκιμαντέρ και θα καταλάβεις κι εσύ. Όμως δεν κατάλαβα, και κατσαρίδες σκοτώνω με το να τις ταΐζω σ' άλλα μου ζώα. Δεν σε είδα να λες κάτι εκεί? Έχει διαφορά το ποντίκι με την κατσαρίδα! Είναι το πράγμα! Τα ποντίκια είναι μαγικά, αισθάνονται! Με λίγα λόγια θα σου πω το πιο λογικό πράγμα που έχεις ακούσει στη ζωή σου, και αν δεν το καταλάβεις έχεις πρόβλημα. Τα ποντίκια έχουν αλήθινη ψυχή. Τα έντομα, όχι. Ψεύτικη έχουν. Λοιπόν, μετά από αυτό το πανέμορφο animation που έφτιαξα εγώ με τα χεράκια μου, νομίζω πάνω κάτω καταλάβατε τι γίνεται. Επίσης, οι πιο πολλοί παλιοί του καναλιού, είτε μιλάω για πραγματικά άτομα που με βλέπουν, είτε για ψεύτικα προφίλ που με βλέπουν, και εννοείται ο τύπος αυτός που είναι βασισμένο το καρτούν, που μπορεί να βλέπει αυτό το βίντεο, καταλάβαν αμέσως για ποιο πράγμα μιλάω και για ποιο περιστατικό. Λοιπόν, ας τα πάρουμε έτσι από μια σειρά από την αρχή, για όσους δεν πολύ καταλάβαν κιόλας. Το καρτούν αυτό απεικονίζει εμένα, σαν περιστέρι νομίζω το καταλάβατε, απεικονίζει ένα ποντίκι στο ρόλο του ποντικού και απεικονίζει και ένα λύκο στο ρόλο ενός ψεύτικου προφίλ, όπου με αυτό το άτομο είχα κάνει και εκείνη την κουβέντα που είπα ότι το βίντεο μου είναι 100% βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Τέλος πάντων, ως γνωστόν στο κανάλι μου δεν είναι κάτι που κρύβω, ούτε είναι κάτι που δεν δείχνω ή οτιδήποτε. Όπως το ξέρετε στο κανάλι μου, έχω δείξει αρκετές φορές ότι δεν συμπαθώ και πολύ τα ποντίκια. Βέβαια, εντάξει, δεν το δείχναμε, να το πούμε, τέρμα κακό τρόπο, ας πούμε, να βγάζω ολόκληρα βίντεο κατά του ποντικού ή να σφάζω ποντίκια μπροστά στην κάμερα ή οτιδήποτε. Εντάξει, δείχνω την αντιπάθειά μου με έναν πιο χιουμοριστικό τρόπο. Δείχνω έτοιμα σκοτωμένα ποντίκια και τα ταΐζω στα πουλερικά μου. Στην τελική τροφική αλυσίδα λέγεται, δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά ναι, δεν συμπαθώ τα ποντίκια. Και ποιος νορμάλ άνθρωπος θα συμπαθεί έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για φορείς ασθενειών. Όποιος έχει διαβάσει έστω λίγη ιστορία ξέρει πολύ καλά τι ήταν ο Μεσαίωνας και τι ήταν η πανούκλα και η χολέρα. Αλλά ναι. Δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό. Τέλος πάντων, εγώ είμαι λογικό άτομο, οπότε δεν θέλω ποτέ παρεδώσαμε ποντίκια και τέτοιου τύπου τροκτικά αυτής της οικογένειας των ποντικοαρουραίων ειδών. Τέλος πάντων, δεν τα πολύ αγαπάω. Τα εξολοθρεύω όπως κάθε υπεύθυνος φάρμερ άνθρωπος, γιατί κανένας που έχει φάρμα δεν θέλει τέτοια πράγματα στο μέρος του. Και αυτό ξύνησε μερικούς. Συγκεκριμένα αυτό τον λύκο που είδαμε στο καρτούν, ο οποίος στο YouTube έχει πάλι προφίλ φώτο, ένα λύκο, γι' αυτό και έκανα λύκο τον άλλο χαρακτήρα,
Είναι τέλος πάντων ένα προφίλ αυτός. Έχει ονομάσει το προφίλ του ακατάλληλος. Από το όνομα και μόνο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι legit το προφίλ. Έχει φτιαχτεί μόνο για ανόητους λόγους, για παρακολούθηση καναλιών, όπως μου έχει ομολογήσει σε κουβέντες μας. Δηλαδή μιλάμε για ένα τέρμα ψεύτικο προφίλ που ποιος ξέρει για ποιον δουλεύει και τι ρόλο βαράει. Και τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος είχε και έχει τάσεις έτσι περίεργες ποντικοφιλίας γενικά, και ας μην το παραδέχεται. Έχει ένα δασκαλίστικο ύφος και νομίζω ότι μπορεί να επέμβει παντού και σε όλα και να βάλει κόσμο στη θέση του, όπως λέει, και το παίζει τέλος πάντων ένα αφεντικούλι του YouTube. Τέλος πάντων, δεν θα αναλύσω εδώ τον προβληματικό χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Δεν είναι και το point του βίντεο αυτό. Έτσι κι άστο, τι νόημα έχει να αναλύσω ένα ψεύτικο προφίλ, δεν μιλάω καν για πραγματικό άνθρωπο. Ένας τύπος είναι στο YouTube, με ένα χαζό όνομα, άκου και ακατάλληλος ξέρω εγώ, που απλώς είναι υπερασπιστής του ποντικού. Εντάξει, άμα σε κάποιον αρέσουν τα ποντίκια, εγώ όπως είπα δεν μπορώ να το κατανοήσω, αλλά στην τελική δικαίωμά σου να στα αγαπάς δεν με ενδιαφέρει. Απλώς μείνε μακριά από εμένα και αυτό που κάνω. Εγώ θα μείνω σε κάτι άλλο όμως που μου είπε, που το είδαμε και στο σκετσάκι, που του λέω, καλά, και έντομα σκοτώνω όμως με το να τα ταΐζω σε άλλα ζώα μου και όλα αυτά. Μου λέει, δεν είναι το ίδιο. Τα έντομα λέει και όλα αυτά τα μικρά ζωάκια, ό,τι δηλαδή είναι ασπόνδυλο, μου λέει δεν έχουν πραγματική ζωή. Και εγώ είμαι σε φάση, καλά, είναι λούτρινα, μήπως είναι ρομπότ τελικά όλα αυτά τα ασπόνδυλα, μας δουλεύει η φύση, μήπως είναι κάμερες του κράτους. Μου λέει δεν έχουν ψυχή αυτά πραγματική, τα ποντίκια έχουν. Του λέω γιατί έχουν. Λέει, δεν θυμάμαι να σας πω και να ήθελα τι λέει, βλακίες άλλα, κάτι κλασικό του τύπου, ξέρω εγώ, αισθάνονται, νιώθουν, είναι πιο έξυπνα, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Που περιττώ εδώ να πω ότι ποιος έβαλε σε ένα υπεύθυνο για να πεις τι είναι αληθινό, τι ψεύτικο, ποιος έχει ψυχή, ποιος όχι. Και καπάκι εννοείται να προσπαθείς να επιβάλλεις την άποψή σου πάνω στον άλλον. Αλλά όπως είπα, ο τύπος έχει γενικά τάσεις δασκάλου και προσπαθεί να το παίξει ότι ξέρω εγώ, εσύ δεν ξέρεις. Και ναι, εντάξει, σίγουρα ένα έντομο δεν έχει το ίδιο επίπεδο με ένα ποντίκι. Σίγουρα το ποντίκι είναι πιο σύνθετο σε κάποια πράγματα. Είναι σίγουρα πιο έξυπνο, πιο ενεργό, πιο ιδιαίτερο από ένα έντομο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η ψυχή του είναι αληθινή ή ψεύτικη ή οτιδήποτε. Σημαίνει όμως. Να, ένα καλό ερώτημα. Και εδώ θέτεται και άλλο ένα ερώτημα. Τι είναι στην τελική η ψυχή? Αυτό το είχα αναρτήσει και σε μια ομάδα εκεί για άτομα που πλακώνται. Πιο πολύ είναι ομάδα vegan και εναντίον ξε-vegan. Μια τέτοια χαζή ομάδα στο Facebook που πλακώνται άνθρωποι. Και εγώ έχω μπει έτσι για να σπάω πλάκα και να γελάμε τις διαμάχες τους. Και καμιά φορά τους θέτω και έτσι κανένα ερώτημα επίμεχο να δω τι θα πούνε. Και τους είχα βάλει ερώτημα τέλος πάντων πάνω κάτω τι πάει να πει αληθινή και ψεύτικη ψυχή. Τους λέω πάνω κάτω, υπάρχουν ζώα με αληθινή ψυχή, είμαι ψεύτικη. Μου απάντησε και ένα άτομο εκεί πέρα στην ομάδα και με κάλυψε, μπορώ να πω πολύ καλά, γιατί είπε αυτό που πιστεύω και εγώ σαν φάρο το θέμα ψυχή. Μου απάντησε πολύ απλά, δεν υπάρχει ψυχή. Τρεις λέξεις, δεν υπάρχει ψυχή. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ψυχή. Η ψυχή είναι μια πιο ρομαντικοποιημένη έννοια της ενέργειας. Η ψυχή είναι κάτι που έχει πιο θρησκευτική έννοια. Επιστημονικός μιλώντας όμως και βιολογικός, η έννοια ψυχή δεν υποστηρίζεται εννοείται. Είναι μια αυταπάτη να το πούμε, όπως είναι ο χρόνος. Δεν υπάρχει πραγματικά ο χρόνος. Ο άνθρωπος επινόησε το ρολόι, την κλεψίδρα, απλώς για να διαχειρίζεται κάπως το 24ωρο αυτό που έχουμε. Που όπως είπα ο χρόνος είναι αυταπάτη. Δεν υπάρχει καν 24ωρο πρακτικός. Απλώς έτσι το έχουν οριοθετήσει οι άνθρωποι. Για να κυλάει πιο καλά το πρόγραμμά τους, η καθημερινότητά τους που λέμε. Όπως και ο χρόνος λοιπόν, έτσι και η ψυχή δεν είναι κάτι το οποίο υποστηρίζεται επιστημονικός. Είναι μια έννοια, όπως είπα, πιο ρομαντική και πιο θρησκευτικής έννοιας. Θα ακούσετε για ψυχή πιο πολύ να το λένε άτομα που ανήκουν σε διάφορες θρησκευτικές ομάδες. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Ινδουιστές και ό,τι άλλη θρησκεία έχει επινοηθεί εκεί έξω. Ή όπως είπα, κάτι πιο ρομαντικό, κάποιος που είναι πιο, ξέρω εγώ,
αγαθός, δεν ξέρει τόσο πώς δουλεύει η φύση και λέει, έχουν μέσα τους ψυχή, τα ζώα, τα φυτά, τα κολοκύθια, ξέρω, οι κοτρώνες ή ανάλογα το επίπεδο του καθενός μέχρι που φτάνει. Αλλά, εντάξει, όπως είπα, όλα αυτά επιστημονικώς δεν στέκουν. Η σωστή έννοια για αυτό που έχουμε σαν ζωντανοί οργανισμοί, είτε είναι φυτά είτε ζώα, είναι ενέργεια. Η ενέργεια, όπως ξέρουμε και όπως έχουν αποδείξει οι φυσικοί, δεν έχει αρχή και τέλος. Συνεχώς ρέει. Τα σώματά μας, λοιπόν, ζώων φυτών, έχουν μια δανεική ενέργεια, να το πούμε έτσι, του σύμπαντος. Το σύμπαν κάπως το οργάνωσε και η ενέργεια μπήκε σε κάτι ζωντανό. Και όταν πεθάνουμε, απλώς η ενέργεια θα φύγει από μέσα μας και θα συνεχίσει τον αιώνιο κύκλο, μπαίνοντας σε κάτι άλλο και κάτι άλλο και γίνοντας κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει μετά από εμένα, ξέρω εγώ, η ενέργειά μου ρεύμα. Μπορεί να γίνει αέρας. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Η ενέργεια έχει πάρα πολλές μορφές. Είναι πολύ εύπλαστο πράγμα. Και εννοείται, όπως είπα, δεν έχει αρχή και τέλος. Με το που φεύγει από το ένα σώμα ή από μια κατάσταση, πηγαίνει σε μια άλλη κατάσταση ή ένα άλλο σώμα. Τέλος. Οπότε σίγουρα επιστημονικώς δεν υπάρχει η ψυχή. Είναι μια επινόηση ανθρώπινη, όπως πολλά άλλα πράγματα και έννοιες. Αλλά έστω η ενέργεια. Μιλώντας και επιστημονικά, γιατί όπως ξέρετε στο κανάλι μου, πάντα θέλω να μιλάω πιο επιστημονικά γίνεται. Οπότε, εντάξει, δεν θα συνεχίσω να μιλάω για ψυχές και τέτοια πράγματα αυτά. Επιστημονικώς δεν στέκουν, οπότε δεν θα τα αναφέρω ξανά. Έστω όμως η ενέργεια, που είναι κάτι πραγματικό και αποδεδειγμένο ότι υπάρχει. Έστω η ενέργεια. Η ενέργεια, λοιπόν, του ποντικού ή του σπονδυλωτού ζώου γενικά είναι πιο αληθινή από ενός αλιγκαριού, ενός σκαθαριού, μιας κατσαρίδας. Και εγώ θα σας πω πολύ απλά την απάντηση που πιστεύω ότι είναι η ορθή και η σωστή. Όχι, δεν είναι πιο σημαντική του ποντικού ή ένα σπονδυλωτό από ενός ασπόνδυλου. Ούτε εννοείται του ασπόνδυλου είναι πιο σημαντική από ένα σπονδυλωτό εννοείται. Η ενέργεια για εμένα τουλάχιστον, όπως το έχω φιλοσοφήσει, είναι εισάξια. Δεν έχει καμία σημασία τι είναι το ζωντανό πράγμα μπροστά σου. Είναι μερμήγκι, είναι άνθρωπος, ελέφαντας, δεινόσαυρος, μαϊμού. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Όλα αυτά έχουν μέσα τους μια δόση ενέργειας από το σύμπαν. Την αξία τη δίνουμε εμείς οι άνθρωποι, γιατί σαν είδος έχουμε αυτό το ελάττωμα. Μας αρέσει να δίνουμε αξίες. Το σύμπαν όμως δεν δίνει αξία, απλώς δίνει ενέργεια. Δεν θα πει «Ουάου, να δώσω την ενέργεια μήπως σε αυτόν τον άνθρωπο και όχι σε αυτό το μερμήγκι, επειδή ο άνθρωπος είναι πιο μαγικό είδος». Όχι, απλώς το σύμπαν έχει ενέργεια και αυτή σκορπιέται και όπου μπει μπήκε. Σε φυτό μπήκε, σε θηλαστικό, σε ερπετό, σε ψάρι, σε αμφίβιο, σε έντομο, δεν έχει σημασία. Και έτσι είναι η φύση, όπως και να το κάνουμε. Δεν δίνει αξία, οπότε δεν υπάρχει αξία. Για μένα είναι το ίδιο. Είτε σκοτώσω μια κατσαρίδα, είτε ένα ποντίκι, είναι το ίδιο. Αλλά θα στενοχωρηθώ πιο πολύ για την κατσαρίδα. Γιατί σαν ανθρώπινο όνο, όπως είπα, έχουμε το ελάττωμα να δίνουμε αξίες. Εγώ, ας πούμε, έχω δώσει πιο πολύ αξία στην κατσαρίδα από το ποντίκι. Γιατί πολύ απλά μου αρέσει καλύτερα η κατσαρίδα. Γουστάρω πιο πολύ την κατσαρίδα. Ή έχω δώσει παραπάνω αξία στο περιστέρι από όσο έχω δώσει στο ποντίκι. Αλλά για να μην μείνουμε και μόνο στα ποντίκια και τσιγκλάμε τους ποντικόφιλους και γκρινιάζουνε. Γενικά, οι άνθρωποι δίνουν αξίες σε πράγματα, ζωντανά ή άψυχα. Να, ας πούμε, άλλα ζώα. Η αξία ενός απλού κοτόπουλου, αυγοπαραγωγής ας πούμε για εμένα, είναι κατώτερη από όσο ενός ασύλ κοτόπουλου. Αλλά και τα δύο πρακτικώς είναι κοτόπουλα. Κρατάνε από κοινές γραμμές εξέλιξης, από κοινούς προγόνους και η ενέργειά τους, όπως είπα, δεν έχει καμία διαφορά. Είναι και τα δύο ζωντανά πράγματα με μια μορφή ενέργειας. Το μόνο που διαφέρει πάνω τους είναι η συμπεριφορά και η μορφολογία. Αλλά αν το δούμε 100% ρεαλιστικά, τίποτα δεν είναι. Είναι δύο κοτόπουλα. Αυτό. Απλώς, σαν ανθρώπινον, έχω δώσει παραπάνω αξία στο ένα κοτόπουλο από το άλλο. Γιατί έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Δίνει αξία σε πράγματα. Χωρίς να κάτσει να σκεφτεί κάτι παραπάνω. Απλώς λέμε αυτό. Μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει αυτό. Βέβαια, μια ιδανική οπτική είναι να βλέπουμε όλα τα πράγματα ισότιμα και ισάξια. Να λέμε ότι όλα είναι ίσα.
που πρακτικώς, όπως είπα, είναι όλα ίσια. Η ενέργεια του κάθε ζωντανού πράγματος δεν έχει διαφορά, είναι το ίδιο πράγμα, είναι απλώς ζωντανοί οργανισμοί. Οι άνθρωποι δίνουν την αξία. Όμως, πέρα από τους ανθρώπους, δεν υπάρχει έννοια της αξίας, είναι όλα ισότιμα. Την ίδια αξία έχει το φυτό και την ίδια αξία έχει και το κοτόπουλο που βλέπουμε μπροστά μας να τρώει τα φυτά. Τι, μήπως το κοτόπουλο νομίζει ότι το φυτό έχει ψεύτικη ψυχή και το τρώει επειδή δεν είναι ισάξιο μαζί του? Όχι. Το κοτόπουλο δεν έχει καν τόσο μυαλό να αναλύσει τέτοιες βαθιστόχαστες έννοιες. Απλώς βλέπει πράσινο, είναι στη φύση του να το τρώει και θα το φάει. Οπότε, με αυτή τη λογική και εγώ είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα, πανφάγω, έχω ένστικτο κυνηγού και όταν βλέπω ποντίκι μου βγαίνει το ένστικτο του κυνηγού και το εξολοθρεύω πολύ απλά για να προστατέψω την περιοχή μου. Και υπάρχουν και πολλά άλλα ζωντανά πλάσματα που σκοτώνουν μόνο και μόνο για την προστασία της περιοχής τους. Ας πούμε το λιοντάρι. Σκοτώνει πόσες ύενες. Ή λεοπαρδάλις. Ή τσίτα. Γενικά άλλα αρπακτικά. Τα τρώει? Όχι. Και γενικά στη φύση η κατανάλωση αρπακτικών μεταξύ τους είναι πολύ σπάνια. Τουλάχιστον στα θηλαστικά. Πολύ σπάνια θα φάει ένα λιοντάρι την ύενα, τη λεοπάρδαλη. Ή αντίστοιχα ύενα θα σκοτώσει ένα λιοντάρι. Δεν θα το φάει, πως θα το σκοτώσει. Για θέματα περιοχής και προστασίας και όλα αυτά. Οπότε, ακόμα και στη φύση υπάρχει, να το πούμε, το σκότωμα που δεν έχει κάποιον πολύ πολύ, ας πούμε, σοβαρό λόγο. Όπως και εγώ, ας πούμε, εξολοθρεύω τα ποντίκια. Δεν το κάνω για να ζήσω, δεν θα τα φάω, θα τα φάνε οι κότες μου βέβαια. Αλλά έτσι είναι. Η φύση. Σκοτώνεις, σκοτώνεσαι. Κύκλος. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος, όσο και να το θέλουμε. Και εννοείται δεν υπάρχει αυτό που έλεγε αυτός ο Λύκος. Άκου εκεί λέει, το ένα ζώο έχει παραπάνω αξία από το άλλο. Και πρακτικώς εμένα αυτός ο τύπος και οποιοδήποτε άλλος ποντικόφιλος με βγάζουν πρακτικώς κακό, ρατσιστή, και η σωστή λέξη για τα ζώα είναι σπισιστής. Από το species, την αγγλική λέξη που σημαίνει είδος. Με λίγα λόγια μου λένε ότι είμαι διακριτέως, κάνω διακρίσεις στα είδη. Αλλά για σκεφτείτε, και αυτός ο Λύκος δεν είναι σπισιστής. Είναι και με το παραπάνω. Με το να λέει ότι τα άλλα ζωάκια, επειδή είναι κατώτερης τάξης, δεν έχουν, λέει, αληθινή ψυχή. Λούτρινα τα βγάζει, με λίγα λόγια. Ψεύτικα, ρομπότ. Αλλά και αυτός ένας ρατσιστής στα ζώα είναι. Και μου αρέσει που μου λέει, εγώ αγαπάω όλα τα ζώα. Δεν θα σκότωνα ποντίκια, δεν θα κάνω. Εσύ σκοτώνεις ποντίκια, είσαι δολοφόνος. Είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Δηλαδή, μα από τις λέξεις του καταλαβαίνουμε πόσο πάθος έχει για τα ποντίκια. Που, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο και του το έχω πει και αυτού, σου αρέσουν τα ποντίκια. Εντάξει, δικαίωμά σου τελική, δεν θα σου το απαγορεύσω. Αλλά μακριά από εμένα και από αυτό που κάνω. Δεν έχεις δικαίωμα να επεμβαίνεις. Γιατί τον λόγο άτομο είχε κάνει πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Δεν έλεγε απλώς μη σκοτώνεις τα ποντίκια γιατί απλώς σε μένα δεν μου αρέσει. Είχε φτάσει σε σημείο, ξέρω, να με απειλεί ότι θα κάνω βίντεο για σένα επειδή σκοτώνεις ποντίκια. Θα σε κάνω να προσκυνάς και να με παρακαλάς γονατιστός. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε φτάσει σε ένα επίπεδο, εντάξει, απαράδεκτο. Αλλά τόσα ξέρουν, τόσα λένε αυτοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι πάνε επί παραβίαση προσωπικού χώρου. Από ένα σημείο και μετά η άποψη γνώμης γίνεται χούντα. Αυτός δηλαδή προσπαθούσε να με αλλάξει. Να μου αλλάξει το περιεχόμενο του καναλιού, να με αλλάξει σαν άνθρωπο. Με έβγαζε δολοφόνο του ποντικού, με έβγαζε κακό, με έβγαζε το ένα, με έβγαζε το άλλο. Και αυτός παράλληλα όχι. Έλεγε, εγώ δεν πιστεύω ότι τα άλλα ζώα έχουν αληθινή ψυχή, τα έντομα και αυτά. Είναι ψεύτικα. Και μετά μου λέει εμένα ότι κάνω διακρίσεις στα ζώα. Εντάξει, ό,τι να είναι. Αν αγαπάς όλα τα ζώα, αγαπάς όλα. Δεν λες όμως ότι τα μισά είναι ψεύτικα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό όπως το είπα. Δεν υπάρχει αγαπά όλα τα ζώα. Πάντα υπάρχουν διακρίσεις, γιατί είναι στη φύση μας. Ακόμα και αυτός που το παίζει αγαπά όλα τα ζώα και θα σκότωνα ποντίκι, ακόμα και αυτός κάνει διακρίσεις. Θεωρεί ανώτερα τα σπονδύλωτα από τα έντομα. Οπότε, όχι, ούτε αυτός αγαπάει όλα τα ζώα. Όταν κάποιος λέει αγαπάω τα πάντα, δεν κάνει διακρίσεις. Όπως η φύση έχει κάνει όλα τα πράγματα και τα ζώα να μην λειτουργούν πολύ βαθιστόχαστα, να μην δίνουν αξία σε πράγματα. Μόνο ο άνθρωπος έχει από όλα τα ζώα στη φύση τόσο ανεπτυγμένη αυτή την λειτουργία του εγκεφάλου, έτσι να δίνει αξία, να λέει αυτό μου αρέσει πιο πολύ από το άλλο, αυτό το συχαίνομαι, αυτό το λατρεύω. Είναι στη φύση του ανθρώπου, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Εγώ λατρεύω σίγουρα
Όσον αφορά τα ζώα, ιεραρχικός πρώτα ότι είναι δεινόσαυρος. Μετά έχω μια αρκετά μεγάλη συμπάθεια στα αρθρόποδα και στα υπόλοιπα ερπετά, σε ψάρια και στο τέλος ας πούμε βάζω τα θηλαστικά. Και στον πάτο-πάτο της ζωικής ιεραρχίας τα φυτά, γιατί και αυτά τα ζωντανά πράγματα είναι. Εγώ έτσι τα έχω ιεραρχήσει. Δεινόσαυροι, αρθρόποδα, υπόλοιπα ερπετά. Και λέω υπόλοιπα γιατί και οι δεινόσαυροι είναι κλάδος ερπετών εννοείται, οπότε ναι, αλλά είναι πιο εξελιγμένα, γι' αυτό και λέω υπόλοιπα ερπετά τα διαχωρίζω και λίγο. Και μετά τα υπόλοιπα ερπετά λοιπόν, τα θηλαστικά και όλα αυτά και τέλος τα φυτά. Έτσι τα έχω ιεραρχήσει εγώ. Γιατί όπως είπα είμαι ανθρώπινο πλάσμα και τα ελαττώματά μου είναι αυτά, να δίνω αξία και ιεραρχία στα πράγματα. Άλλοι όπως είπα μπορούν να αγαπάνε πιο πολύ τα θηλαστικά. Ή τα έντομα, ή τα ψάρια, τα ποντίκια. Και όπως είπα, δικαίωμα σε όλους να τα αγαπάνε και να αγαπάνε ό,τι θέλουν. Αρκεί να μην σπάνε τα νεύρα του κόσμου και επεμβαίνουν στη ζωή τους. Οπότε, με λίγα λόγια, όχι. Εννοείται, δεν υπάρχει αληθινή και ψεύτικη ζωή. Όλα πρακτικώς είναι ίσα, ισότιμα. Ακριβώς ισότιμα. Δεν έχει σημασία τι είναι αυτό το ζωντανό που είναι μπροστά σου. Ακόμα και το βακτήριο που είναι από τους πιο μικρούς ζωντανούς οργανισμούς. Μιλώντας επιστημονικά, όπως είπα, δεν έχει καμία παραπανοξία από έναν άνθρωπο. Ζωντανά πράγματα είναι και τα δύο, ζωντανοί οργανισμοί. Απλώς έχουν μια μορφή ενέργειας μέσα τους που τα κάνει να κινούνται, να αναπαράγονται, να τρώνε και όλα αυτά. Και μια μέρα απλώς ψοφάνε και η ενέργεια φεύγει και συνεχίζει το αιώνιο ταξίδι της. Αυτό. Αυτό είναι η ψυχή, λοιπόν, που λένε μερικοί. Μια ενέργεια. Μια ενέργεια όμως που μας έχει δώσει το σύμπαν. Δανεικό είναι και θα το επιστρέψουμε όλη μια μέρα. Και δεν έχει καμία παραπανοξία η μία ενέργεια από την άλλη. Μόνο ο άνθρωπος δίνει την αξία. Η φύση δεν έχει δώσει αξία. Δεν βγήκε ποτέ να μας πει, ξέρω εγώ, αυτό το ζώο είναι ανώτερο από αυτό το φυτό ή αυτό το φυτό είναι ανώτερο από αυτό ή η κατσαρίδα είναι ανώτερη από τον ελέφαντα ή ο ελέφαντας ανώτερος από το ποντίκι ή το ποντίκι ανώτερο από το ψάρι ή πάει λέγοντας. Όχι. Απλώς το σύμπαν έχει μερικούς πλανήτες που φιλοξενούν ζωή, έχουν την ικανότητα ζωής. Ένας από αυτούς τους πλανήτες είναι σίγουρα η Γη. Έτυχε να εξελιχθεί η ζωή σε μεγάλο επίπεδο και πλέον έχουμε εκατομμύρια είδη. Συνολικά βάζω μέσα τα πάντα από φυτά έως ζώα εννοείται και μύκητες. Έχουμε λοιπόν εκατομμύρια μορφές ζωής και μέσα τους όλα έχουν ενέργεια. Δεν έχει κάποιο όμως από αυτά τα ζώα και χρυσό, ξέρω εγώ, μέσα του, για να πούμε «Α, αυτό είναι πιο αληθινό, έχει πιο μεγάλη αξία, είναι χρυσό». Όχι. Όλα τα ζώα και ολοκτικά είναι ακριβώς το ίδιο μέσα τους και τα φυτά αποτελούνται από τις ίδιες δομές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία εκεί και λιγότερη. Ούτε εννοείται, λέει, αληθινή και ψεύτικη ψυχή, αν είναι δυνατόν. Τραγικό. Δηλαδή, τι πάει να πει ψεύτικη ζωή, ψεύτικη ψυχή, ψεύτικη ενέργεια. Δηλαδή, okay, αυτό σε αποστομώνει. Άκου εκεί λέει, έχουν μερικά ζώα αληθινή ψυχή, μερικά δεν έχουν. Δηλαδή, με αυτή τη λογική πάμε να σκοτώσουμε όλα τα έντομα του κόσμου, ξέρω, επειδή είναι ψεύτικα, είναι λούτρινα τα έντομά μας, παιδιά. Τέλος πάντων, όπως είπα, τόσα ξέρουν, τόσα λένε μερικοί. Άμα είσαι αστοιχείωτος και δεν ξέρεις πώς δουλεύει όμως η φύση, δεν βγάζεις σωστά πράγματα, δεν λες σωστά πράγματα, δεν μπορείς να εκφραστείς. Αλλά εγώ έχω δει, έχω διαβάσει, είμαι και άτομο το οποίο πάντα είναι με το μέρος της επιστήμης, νομίζω έτσι κι άλλως το έχω αποδείξει πολλές φορές και το έχω δείξει. Ξέρω πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Ξέρω κατά βάθος ότι δεν υπάρχει αξία σαν πράγματα που έχουν ενέργεια, φυτά, ζώα. Όπως και να το κάνουμε. Είναι όλα ισότιμα. Μόνο ο άνθρωπος είναι αυτός που δίνει την αξία. Αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι, τι νομίζετε θα υπήρχε αξία ανάμεσα στη φύση? Όχι. Δείτε λίγο ένα ντοκιμαντέρ. Δείτε λίγο τα ζώα στον κήπο σας. Υπάρχουν διακρίσεις? Όχι, φυσικά δεν υπάρχουν διακρίσεις. Το κάθε ζώο απλώς ζει για τον εαυτό του. Δεν θα κάτσει να σκεφτεί. Α, μήπως είναι πιο αληθινό αυτό, μην το φάω, μήπως είναι έξυπνο και πονάει. Ή α, αυτό είναι χαζό, είναι ψεύτικο, δεν είναι αληθινό, το φάω, το σκοτώσω.
Όχι, σιγά μην δουλεύουν έτσι τα ζώα και τα φυτά. Παλεύουν με νύχια και με δόντια τον αντίπαλό τους. Δεν θα κάτσουν να πούνε μήπως αυτό έχει αξία, μήπως αυτό δεν έχει, και μετά να σκεφτούν αν θα το σκοτώσουν ή όχι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό στη φύση. Μόνο ο άνθρωπος έχει αυτό το ελάττωμα της αξίας. Επειδή είναι πλάσμα που έχει εξελιχθεί παραπάνω και πλέον ο εγκέφαλός του έχει τόσα πράγματα περίσσια εκεί μέσα που βρίσκει διάφορα πράγματα για να ασχολείται. Η αξία τι νομίζετε ότι είναι? Η βαρεμάρα του ανθρώπου. Δεν είχε τι να κάνει από ένα σημείο και μετά που εξελίχθηκε τόσο πολύ και άρχισε να ασχολείται με το γύρω περιβάλλον του και να μελετάει, και μέσα από αυτό άρχισε να βγαίνει η έννοια της αξίας. Η αξία μια εφεύρεση του ανθρώπου είναι. Δεν υπάρχει στη φύση αξία. Στη φύση όλα λειτουργούν με ένστικτο και δεν υπάρχει συγχώρεση. Αλλά ο άνθρωπος, όπως είπα, λόγω της εξέλιξής του, ο εγκέφαλός του άρχισε να δημιουργεί νέα τμήματα που δεν υπήρχαν σε άλλα ζώα. Και άρχισε να ψάχνεται και να τρώγεται με διάφορα πράγματα και κάποια από αυτά τα πράγματα δημιούργησαν την έννοια της αξίας. Οπότε η αξία δεν είναι κάτι πραγματικό. Οπότε δεν υπάρχει αξία. Και εννοείται δεν υπάρχουν αληθινές και ψεύτικες ψυχές ή ενέργειες, να το πούμε στο πιο επιστημονικά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γιατί με το να λέει κάποιος αυτό το ζώο έχει πιο αληθινή ψυχή, αληθινή ψυχή, καλά δεν το συζητάω πόσο ηλίθιος νιώθω λέγοντας αυτή την γελιότητα, ακούω και αληθινή ψυχή, τέλος πάντων. Όταν κάποιος λέει αληθινή ψυχή και ψεύτικη ψυχή, είναι τάξη, περίτανο παράδειγμα ότι είναι άνθρωπος που δίνει αξία. Και ας λέει μετά ότι εγώ αγαπάω τα ζώα, τέλος πάντων. Εγώ όμως, επειδή είμαι άτομο το οποίο έχει αποδεχτεί τη φύση του, ξέρω τι είμαι, είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα, ένα ανθρώπινο ζώο, γιατί και οι άνθρωποι ζώα είναι και ας μην το παραδέχονται μερικές φορές, ξέρω ότι στη φύση μου είναι αυτό το ελάττωμα, να δίνω αξία. Δεν θα ντρέπω να το πω, ούτε να το δείξω. Δεν θα ντρέπω να πω, ναι, δεν χωνεύω τα ποντίκια και τους αρουραίους. Ναι, γιατί κάνουν ζημιές, σκοτώνουν τα ζώα μου και έχουν και ένα σωρό ασθένειες που μπορούν να σκοτώσουν και εμένα σε λιγότερο από 24 ώρες. Και αυτό το έχω ψάξει και το έχω βρει. Και δεν είναι κάτι που έβγαλα από το μυαλό μου που θα πει κάποιος ποντικόφιλος, ναι, καλά, εσύ δεν έχεις ψάξει και δεν έχεις δικαίωμα να τα λες γιατί δεν είσαι επιστήμονας, γιατί τα έχουν πει και αυτά μερικοί. Κουταμάρες. Και ναι, όπως είπα, είμαι ανθρώπινο πλάσμα, έχω το ελάττωμα της αξίας, αλλά έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου. Ξέρω ποια είναι η φύση μου. Την έχω αποδεχτεί και δεν διστάζω να πω και να δείξω. Να πω, δεν χωνεύω το ποντίκι, θα το σκοτώσω αν το δώσω στον πολυστερόνα μου. Ναι ρε ποντικόφιλε, θα το σκοτώσω, δεν το γουστάρω. Και από την άλλη θα διστάζω να δοξάζω, να φυλάω και να υπερεκτιμάω ένα κοτόπουλο ασίλ, ένα ωραίο περιστέρι, ένα αιμού, μια στουλθοκάμιλο. Γιατί είμαι πλάσμα ανθρώπινο, έχω το ελάττωμα της αξίας, αλλά έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και δεν ντρέπομαι να πω και να δείξω πράγματα. Όχι σαν τους κομπλεξικούς, τους οποίους λένε για ψεύτικες ψυχές και αληθινές και δεν ξέρουν τι τους φταίει. Και νομίζουν ότι ζούμε σε έναν κόσμο ρομαντικό ή θρησκευτικό που έχει ψυχές και κάποιοι είναι πιο ψεύτικοι και κάποιοι πιο αληθινοί. Όχι. Αυτά είναι παραμύθια, δεν ξέρω αν σας τα έχουν πει ή αν σας έχουν κάνει λοβοτομή ή απλώς έχετε αυτή την ιδεολογία, αλλά η αλήθεια της φύσης και της επιστήμης τουλάχιστον είναι αυτή. Δεν υπάρχει εννοείται αξία. Η αξία είναι μια ανθρώπινη επινόηση. Όλα τα πλάσματα είναι ίσια. Αυτό έχει πει η φύση. Η φύση δεν είπε ποτέ και το σύμπαν για αξία. Η αξία είναι μια ανθρώπινη επινόηση. Και με λίγα λόγια, τα λόγια περί αληθινού και ψεύτικου πάλι περιλαμβάνουν αυτό που λέω. Αξία. Δίνει σε κάτι παραπάνω αξία. Το αν αξίζει την αξία του ή όχι, το ξέρεις εσύ. Αλλά όπως είπα, δεν υπάρχει αξία. Μία αυταπάτη είναι εκεί η αξία. Μία ανθρώπινη επινόηση. Τα μισά πράγματα που έχει ο άνθρωπος πει είναι μια επινόηση δικιά του, προκειμένου να διαχειρίζεται το περιβάλλον του πιο εύκολα, το χρόνο του, τις αξίες του που δεν υπάρχουν, οτιδήποτε. Η φύση έχει πιο απλούς νόμους. Δεν είναι τόσο περίπλοκη. Τα πιο πολλά είναι ανθρώπινες επινοήσεις. Έτσι, για την καλύτερη διαχείριση της ζωής του ανθρώπινου πλάσματος. Ο άνθρωπος έχει κάνει αυτά για να διευκολύνει τη ζωή του. Αλλά η φύση δεν τα έχει πουθενά αυτά γράψει.
Ούτε το σύμπαν έγραψε κάποιο νόμο που λέει υπάρχει αξία εκεί και όχι αλλού. Οπότε, πρακτικώς ποντίκια και πουλιά, με λίγα λόγια, είναι ίσια. Απλώς, σαν ανθρώπινο πλάσμα, έχω δώσει τις αξίες μου και τα ποντίκια, όπως και να το κάνουμε, φάγαν κόκκινη κάρτα. Τι να κάνουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι εννοείται άνθρωποι που κάνουν διακρίσεις. Άλλος δεν χωνεύει τα σκυλιά, άλλος τα γατιά, άλλος τα πουλερικά. Δεν πήγα εγώ βέβαια ποτέ να τους κάνω κήρυγμα σε αυτούς, ούτε να τους απειλώ με ηλιθιότητες και να προσπαθώ να τους αλλάξω τη ζωή τους. Αλλά οι ακατάλληλοι λύκοι έτσι είναι. Νομίζουν ότι είναι ο Θεός. Μια ακόμα πασιφανή επινόηση του ανθρώπινου είδους. Τέλος πάντων. Αυτά νομίζω είχα να πω. Νομίζω είναι πολύ κατανοητά τα λόγια μου. Τώρα, άμα είσαι κάποιος ποντικόφιλος που βλέπει το βίντεο και τον έχω μπλοκάρει, αν θες κάνε νέο προφίλ και γράψε μου βλαϊκίες, θα σε ξαναμπλοκάρω. Γιατί δεν έχεις αξία. Αλλά στάσου, υπάρχει αξία. Εννοείται πως όχι. Αλλά επειδή με ανθρωπινών δίνω αξία και παίρνω αξία. Αυτά λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τώρα πάω να πιάσω αληθινά ποντίκια, να τα ταΐσω στις αληθινές μου κότες και μετά θα πάω να ταΐσω τις ψεύτικες κατσαρίδες μου. Αυτά. Αντίο.